Ευχαριστήσω τον Μανώλη Ασαριώτη. Έκκληση για ενότητα με βουρκωμένα μάτια έκανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Η υπόθεση των Σκοπίων προκαλεί σοβαρές αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό. Από τη μία, σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης και από την άλλη, αλληλοκαρφώματα ανάμεσα στους κυβερνητικούς εταίρους. Να πάμε ενωμένοι. Αυτή είναι τούτη η ιερή στιγμή που πρέπει να τη συλλογιστούμε καλά. Και το λέω γιατί έχουμε πολλά μπροστά μας να κάνουμε. Αλλά το διακύβευμα είναι μεγάλο. Ο Προκόπης Παυλόπουλος βουρκωμένος ζητά ενότητα. Μάταια όμως, καθώς ο πόλεμος ανάμεσα σε κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία για το Σκοπιανό καλά κρατεί. Το Μαξίμου έδωσε βίντεο στη δημοσιότητα που αποδεικνύει ότι η Νέα Δημοκρατία συζητούσε το 2008 το όνομα Νέα Μακεδονία, καρφώνοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι, το όνομα Νέα Μακεδονία είναι ένα από τα ονόματα τα οποία, από ό,τι μαθαίνω κι εγώ, είναι υποσυζήτηση. Βεβαίως. Τίποτα δεν έχει λήξει και τίποτα δεν έχει κριθεί. Είναι, ναι, ένα από τα ονόματα που συζητούν. Θέλετε να το... Τις τελευταίες 20 ημέρες ο κύριος Μητσοτάκης κρύβεται και δεν παίρνει θέση. Τελικά, εκτός από το να προσπαθεί να καπηλευθεί τις πατριωτικές ανησυχίες των πολιτών, θα έχει το θάρρος να πει στον ελληνικό λαό ποια είναι η επίσημη θέση της Νέας Δημοκρατίας για το ονοματολογικό? Ένας υπεύθυνος πρωθυπουργός πρώτα θα ξεκαθάριζε τη θέση της κυβέρνησης. Ο κύριος Τσίπρας αυτό δεν το έκανε. Αντιθέτως, οι δύο κυβερνητικοί εταίροι και σήμερα που μιλάμε ακόμα εξακολουθούν να έχουν αντίθετες θέσεις. Πρόκειται για μια άθλια πολιτική συμπαιγνία σε κοινή δημόσια θέα. Λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι κατάντια για τη χώρα να έχει σε μια τόσο κρίσιμη ώρα μια τόσο ανεύθυνη κυβέρνηση. Την ίδια στιγμή προκαλούσε αίσθηση η δημόσια παραδοχή του Νικήτα Κακλαμάνη ότι στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν δύο γραμμές για το Σκοπιανό και πως την τελική απόφαση θα λάβει η κοινοβουλευτική ομάδα. Η Νέα Δημοκρατία, για να ξεκαθαρίσει και το θέμα που μας λένε για το όνομα, θα κάνει σύγκληση της κοινοβουλευτικής της ομάδος. Εγώ δεν μασάω τα λόγια μου. Εκεί θα υποστηριχθούν οι δύο γραμμές. Η μία γραμμή, εφόσον έχουν γίνει όλα τα άλλα προαπαιτούμενα, θα βασίζεται πάνω στη γνωστή γραμμή του Βουκουρεστίου και θα υπάρχει και μία άλλη γραμμή, θέλετε να το πείτε σκληρή γραμμή, που θα βασίζεται πάνω στην απόφαση του 1992 υπό τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Πέρα από το ότι εντάξει, εμείς δεν τα χειριζόμαστε καλά, δεν κάνουμε, δηλαδή. Δεν πείχνουμε κτλ. Εσείς τι λέτε τώρα? Και ποιος το λέει? Το λέει ο αρχηγός σας? Το λέει η κυρία Μπακογιάννη? Το λέει ο κύριος Καραμαλής που διαπραγματεύει το 8? Το λέει ο κύριος Γεωργιάδης? Όμως τα αλληλοκαρφώματα δίνουν και παίρνουν και στη συγκυβέρνηση. Ο Δημήτρης Καμένος απάντησε στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που τον χαρακτηρίζουν ακροδεξιό, προκαλώντας νέο γύρο αντιπαράθεσης. Όσοι χαρακτηρίζουν τους άλλους, θα πρέπει να δουν οι ίδιοι πόσο μεγάλη δεξιά στροφή έχουν κάνει οι ίδιοι. Ο κύριος Δημήτρης Καμένος έχει έναν ίστρο που υπερβαίνει τα όρια, αντιπολιτευτικό, και μάλλον αυτός υπηρετεί ένα σχέδιο, κατά τη γνώμη μου, που έχει στόχο την ρήξη μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ με στόχο την πλώση της κυβέρνησης και ενδεχομένως και τη ρήξη εντός των ΑΝΕΛ. Ο κύριος Παπαδημούλης ρουφιανεύει για δεύτερη φορά. Ο κύριος Παπαδημούλης ρουφιανεύει και τους ανεξάρτητους. Το είπε δημόσια, το μεταδώσαμε νωρίτερα. Καθέξιν ρουφιάνος. Ανήσυχη είναι η